Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα όσα υποστήριζαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πω η χώρα είναι έτοιμη για την αντιπυρική περίοδο και πω η πυρήνη Λέλαπα που σάρωσε την Αττική στα μέσα Αυγούστου καταστρέφοντα περιουσίου και δασικό πλούτο ήταν τυχαία, δεν ισχύουν. Αυτή τη φορά όμω όχι μόνο ξέφυγε εκ νέου όλο τυχαίο μια πυρκαγιά, αλλά θενήσαμε και δύο ανθρώπου που έχασαν τη ζωή του από τη φωτιά στην Κορινθία. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε στα τέλη του μήνα και κατέληξε να δημιουργήσει ένα μέτωπο που έφτασε σε μήκο τα δέκα χιλιόμετρα. Μια φωτιά η οποία δεν έσβησε στο ξεκίνημά τη και εν συνεχεία δεν ελέγχθηκε. Ό,τι ακριβώ συνέβη στο Βαρνάβα Αντική. Τη δικαιολογία θα ακούσουμε πάλι. Για άλλη μια φορά θα μα πούνε ότι ο κρατικό μηχανισμό έδρασε έγκαιρα και σωστά αλλά. Μόνο που αυτή τη φορά έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι Πρόκειται για δύο άνδρες που πήραν τα μηχανάκια τους Για να μεταβούν εκεί ο θελός προς το μαντρί γνωστού τους Για να τον βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς Γιατί έτσι συμβαίνει στην επαρχία ακόμη Ο ένας βοηθάει τον άλλον Και όλοι μαζί προσπαθούν να σώσουν τι περιουσίε του. Για άλλη μια φορά ο κρατικό μηχανισμό ήταν ανεπαρκή και ανίκανο, μόνο που αυτή τη φορά δεν είχαμε απώλεια μόνο περιουσιών αλλά και ανθρώπινων ζωών. Για άλλη μια φορά χρησιμοποιήθηκε ω δικαιολογία η ύπαρξη ισχυρών ανέμων, δηλαδή πότε θα μπορούν να σβήνονται οι πυρκαγιέ όταν έχει άπνοια. Υποτίθεται ότι ο κρατικό μηχανισμό υπάρχει για να τη σβήνει με οποιοδήποτε καιρό και οποιασδήποτε συνθήκε. Αντί να γίνεται αυτό, ακούγεται η οποιαδήποτε δικαιολογία. Δικαιολογίε που κουράζουν και το κυριότερο, δικαιολογίε που εξοργίζουν.